Με τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται μετά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, το Μέγαρο Μαξίμου βάζει επί της ουσίας ένα μεγάλο στοίχημα, φιλοδοξώντας να επιτύχει εκεί που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τα κατάφεραν, στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η καταπολέμηση της συνιστάς, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, μία από τις βασικές προτεραιότητες για την δεύτερη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και το μήνυμα του Μέγαρου Μαξίμου είναι σαφές. Το μέτρο είναι σωστό, κατά την άποψή μου. Δεν επιτρέπεται στις 700.000 επαγγελματίες. Οι 500 να δηλώνουν ζημιές ή να δηλώνουν κέρδη μηδαμινά. Πρέπει να αλλάξει. Η υπόθεση όμως είναι να σωρθούν, να πάρθουν μέτρα τέτοια ώστε να φορολογηθούν δίκαια. Είναι στα νέα μέτρα τα φορολογικά τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι εδώ και χρόνια δύσκολο πολύ. Αλλά αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Οι επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να διατηρήσουν έτσι την οικονομική τους ευρωστία και πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα στο μέλλον. Με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου 7 στους 10 εμφανίζονται να δηλώνουν έσοδα ακόμα και πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό. Η επιτεύξη του στόχου αυτού συνδέθηκε με τη δυνατότητα υλοποίησης της μείζωνος κυβερνητικής προτεραιότητας που αφορά στο πεδίο της κυβερνητικής πολιτικής για την στήριξη των πιο αδύναμων. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής συνδέεται όμως άμεσα και με τη δυνατότητα συνέχισης των πολιτικών μείωσης φόρων, κάτι που αναδεικνύεται μέσα από την απόφαση του Πρωθυπουργού να επισπεύσει κατά έναν χρόνο την έναρξη της σταδιακής κατάργησης του τέλους επιδεύματος, προεξοφλώντας ουσιαστικά την θετική επίδραση των νέων παρεμβάσεων στον βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης. Γενικά, ούτως ή άλλως, το τελευταίο διάστημα γίνονται συνέχεια αλλαγές και όσον αφορά και το εμπόριο. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η φορολογία στη χώρα μας είναι τεράστια. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να συντηρείς κατάστημα και να μπορείς να έχεις και καλές τιμές και να είσαι εντάξει και με τους πελάτες σου και με τη φορολογία και όλες τις υποχρεώσεις που έχεις σαν έμπορος. Οπότε σίγουρα θα δούμε. Μπορεί τα πράγματα να μην είναι πολύ εύκολα, δεν είναι ούτως ή άλλως πολύ εύκολα. Παρ' όλα αυτά πρέπει πάντα να βρίσκουμε τον τρόπο να συντηρούμε τα μαγαζιά μας και να είμαστε εντάξει και με το κράτος. Θα μας επιβαρύνει πάρα πολύ εμάς τους επαγγελματίες, γιατί έχουμε βγει πριν 2 χρόνια με COVID εποχή. Λογικό είναι να μην υπάρχουν οι εισπράξεις και αυτά. Ο κόσμος έχει δυσκολέψει η αγορά. Με τον πόλεμο έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Και όλο αυτό μεταφέρεται σε εμάς και εμείς δεν μπορούμε να δείξουμε κάποια κέρδη, γιατί η αγορά είναι πολύ δύσκολη. Ο Πρωθυπουργός που έδωσε στην απόφαση αυτή χαρακτήρα κινήτρου για την φορολογική συνέπεια των ελεύθερων επαγγελματιών, που πλέον αποκτούν ένα σημείο αναφοράς για το τεκμαρτό του εισόδημα, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού, 10.920 ευρώ το χρόνο, προβλέποντας και σταδιακή μείωση του τέλους επιδιδεύματος σε οριζόντα τετραετίας, αρχής γενομένης κατά 20% από το 2025, κατά 30% το 2026 και οριστική κατάργηση έως το τέλος της θητείας το 2027. Αυτό είναι το δίκαιο. Να πληρώνουν όλοι οι πολίτες για να κατέβουν και οι φορολογικοί συντελεστές. Οι τιμές είναι όλες προς τα επάνω. Από τις πρώτες ύλες και στα αγαθά φτάνουν στον καταναλωτή αυξημένα. Γίνεται ακόμα πιο δύσκολο και για τις επιχειρήσεις και για τον καταναλωτή.